Θα μιλήσουμε για τις μαύρες τρύπες απόψε. Είναι ουσιαστικά συνέχεια μιας προηγούμενης παρουσίασης που είχαμε κάνει για τη γέννηση και το θάνατο των άστρων. Είχαμε πει ότι κάποια άστρα, πεθαίνοντας, γίνονται μαύρες τρύπες. Και σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τις μαύρες τρύπες. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα στην οθόνη είναι το πώς μπορεί και καμπυλώνει τον χωροχρόνο μια μαύρη τρύπα. Θα το δούμε και στην πορεία. Τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά, μήνα. Στο πλαϊνά, εντάξει. Λοιπόν, μία μαύρη τρύπα, τι είναι? Από ό,τι λένε οι επιστήμονες, είναι ένα διανόητο σημείο στο σύμπαν. Μια ιδιομορφία στο χώρο, στην οποία δεν ισχύουν οι γνωστοί φυσικοί νόμοι. Γι' αυτό λένε ότι είναι μια ιδιομορφία, γιατί ακριβώς εκεί δεν ισχύουν αυτά που ξέρουν. Εδώ πέρα έχουμε πάλι μία απεικόνηση της μαύρης τρύπας, η οποία είναι κάπου εκεί στο βάθος και έχει καμπυλώσει το χωρόχρονο και έχει δημιουργήσει αυτό εδώ πέρα το πηγάδι, μέσα στο οποίο ρουφάει οτιδήποτε από η ηλική ενέργεια βρεθεί στη γειτονιά της. Πού είναι η μαύρη τρύπα? Μέσα. Πώς δημιουργείται μια μαύρη τρύπα? Μια αστρική μαύρη τρύπα είναι μία σφαίρα από πολύ πυκνή ύλη που προήλθε από το θάνατο ενός γιγάντιου άστρου. Αλλά υπάρχουν και μαύρες τρύπες που δεν είναι αστρικές, δεν προέρχονται δηλαδή από τα άστρα. Είναι μαύρες τρύπες που δημιουργήθηκαν όταν δημιουργήθηκε και το σύμπαν, ακριβώς μετά τη μεγάλη έκρηξη. Αυτές οι μαύρες τρύπες που προήλθαν από το θάνατο των άστρων, εδώ πέρα τώρα είναι μία επανάληψη σε αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει ότι τα άστρα που η μάζα τους είναι μέχρι 1,4 μάζες του ήλιου, καταλήγουν σε άσπρους νάνους όταν γεράσουν και κάψουν ουσιαστικά το υδρογόνο που υπάρχει μέσα στη μάζα τους, τότε θα, καταρχήν θα φουσκώσουν, είχαμε πει, θα γίνουν γίγαντες και μετά, αν η μάζα τους είναι μικρή, θα συρρυκνωθούν και θα γίνουν άσπροι νάνοι. Αν η μάζα τους είναι από 1,4 έως 2,5 μάζες ήλιου, τότε, αφού γιγαντωθούν, θα ξεκινήσει μία διαδικασία βαρυτικής κατάρρευσης και θα γίνει μία τεράστια έκρηξη, θα γίνουν αυτό που λέμε νόβα ή σούπερ νόβα, θα εκτινάξουν υλικό πολύ μακριά στο σύμπαν και θα καταλήξουν μετά που συρρυκνωθούν πάλι σε πάλισσας, δηλαδή αστέρια τα οποία είναι μικρά επίσης πολύ σε όγκο και τα οποία εκπέμπουν ακτινοβολία. Και τέλος έχουμε τα άστρα που η μάζα τους είναι μεγαλύτερη από 2,5 μάζες ήλιου. Αυτά τα άστρα πεθαίνοντας, αφού και αυτά κάνουν έκρηξη και εκτινάξουν στο σύμπαν ένα μεγάλο μέρος της μάζας τους, παρόλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη μάζα ακόμα και η βαρυτική κατάρρευση που θα επακολουθήσει θα τα μετατρέψει σε μαύρες τρύπες. Εδώ πέρα ξανά βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση ένα άστρο να έχει πολύ μεγάλη μάζα. Και μετά την έκρηξη λοιπόν που γίνεται, μπορεί η μάζα του να είναι μεγαλύτερη και από 3,2 ηλιακές μάζες. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Στο μεταξύ, από την καύση που έχει γίνει, από τη μεταστοιχείωση των υδρογόνου και άλλων στοιχείων μέσα στο άστρο, έχει παραχθεί σίδηρος και η καρδιά, δηλαδή ο πυρήνας του άστρου, αποτελείται πλέον από σίδηρο. Τότε η
αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο αστέρι δεν παράγουν ενέργεια όπως γινόταν μέχρι τότε. Όταν αρχίζει δηλαδή να μεταστοιχιώνεται ο σίδηρος, τότε δεν παράγεται ενέργεια, αντίθετα απορροφάται ενέργεια. Με αποτέλεσμα η ενέργεια που παράγεται να μην είναι ικανή να αντισταθμίσει τη δύναμη της βαρύτητας από τα ανώτερα στρώματα και έτσι ο πυρήνας αρχίζει και καταραίει του άστρου πολύ γρήγορα με ταχύτητα τρομερή από ό,τι βλέπετε 80.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και το άστρο έτσι συρρυκνώνεται και καταλήγει σε μια υπέρπυκνη κατάσταση με θεωρητικά απλή πυκνότητα. Τότε το βαρυτικό πεδίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και δεν μπορεί τίποτα που θα βρεθεί στη γειτονιά της μαύρης τρύπας να ξεφύγει. Η γειτονική περιοχή λέγεται ορίζοντας γεγονότων. Ό,τι βρεθεί εκεί πέρα θα τον ρουφήξει η μαύρη τρύπα. Και γιατί τη λέμε μαύρη τρύπα, γιατί ούτε το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από την έλξη της, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε τίποτα στο σημείο που βρίσκεται μια μαύρη τρύπα. Φαίνεται σαν να μην υπάρχει τίποτα στο διάστημα, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει εκεί η μαύρη τρύπα. Η ακτίνα της μαύρης τρύπας γίνεται ακτίνα Schwarzschild και είναι ανάλογη της μάζας που είχε η μαύρη τρύπα όταν σχηματίστηκε. Εδώ πέρα βλέπετε μία αναπαράσταση, ας πούμε, της μαύρης τρύπας. Στο κέντρο, εκεί που είναι μαύρο, είναι η ιδιομορφία, δηλαδή είναι η περιοχή του χωροχρόνου όπου δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που ξέρουμε. Γύρω υπάρχει ο ορίζοντας γεγονότων και υπάρχει και ένα σαν, βλέπετε εδώ, σαν σύννεφο, ένα τόξο και άσπρο, που είναι μία σφαίρα φωτονίων και εκεί πέρα, από εκεί, το φως, αν βρεθεί σε εκείνο το σημείο, μπορεί να δραπετεύσει, να φύγει δηλαδή έξω από τη μαύρη τρύπα. Γύρω έχουμε την ύλη που πέφτει προς τη μαύρη τρύπα και ακόμα παραέξω αυτά που βλέπετε που είναι σαν δακτύλι, είναι ένας δίσκος συσσόρευσης που αποτελείται από υπέρθερμο αέριο. Εκτός από τις μαύρες τρύπες που είπαμε, υπάρχουν και περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες που θα μας πει ο Σπύρος. Λοιπόν, καταρχήν, οι μαύρες τρύπες έχουν χωριστεί σε τέσσερα είδη. Ανάλογα με την τριάδα μάζας περιστροφής και φορτίου που έχουν. Οι πιο απλές μαύρες τρύπες είναι αυτό που είδαμε πριν στο προηγούμενο slide. Και αυτές θεωρούνται στατικές, γιατί δεν περιστρέφονται. Αυτές είναι οι μαύρες τρύπες του Schwarzschild, όπως είδαμε ότι λέει η δική ακτίνα τους. Και το μόνο χαρακτηριστικό που ανιχνεύουμε σε αυτές είναι η μάζα τους, δεν περιστρέφονται ούτε περιέχουν ηλεκτρικό φορτίο. Σε αυτές το πιο σημαντικό σημείο είναι ο ορίζοντας γεγονότων που είδατε πριν και το σημείο μέσα, στο οποίο συσσωρεύεται η απορροφούμενη και η μάζα και η όλη ενέργεια, το οποίο λέγεται μοναδικότητα. Το δεύτερο είδος είναι οι μαύρες τρύπες του Kerr, τις ανακάλυψε ένας φυσικός ο Roy Kerr. Τα χαρακτηριστικά αυτών είναι η μάζα και η περιστροφή. Δηλαδή, ένα αστέρι το οποίο περιστρέφεται, αν καταλήξει να γίνει μαύρη τρύπα, η μαύρη τρύπα που παράγεται είναι και αυτή περιστρεφόμενη και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτές οι τρύπες χαρακτηρίζονται, όπως βλέπουμε εδώ, από τον ορίζοντα γεγονότα που είχαν και οι προηγούμενες, αλλά τούτες έχουν γύρω από τον ορίζοντα γεγονότων που είναι σφαιρικός, έχουν και το στατικό όριο. Το στατικό όριο είναι αυτό το ελιψοειδές ομό που βλέπουμε, το οποίο εφάπτεται στο βόρειο και νότιο πόλο του ορίζοντα γεγονότων. Ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στο ελιψοειδές και τη σφαίρα που είναι μέσα καλείται εργόσφαιρα και οποιοδήποτε σώμα βρεθεί μέσα στην εργόσφαιρα αυτή αναγκάζεται και αυτό να κάνει περιστροφή γύρω από το κέντρο της μαύρης τρύπας. Τρίτο είδος είναι οι μαύρες τρύπες οι οποίες δεν έχουν ανιχνευτεί αλλά είναι μόνο θεωρητική σύλληψη για αυτές.
αυτές τις ανακάλυψαν ο Ρέισνερ και ο Νόρστρομ και χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη μάζα βέβαια που έχουν, αλλά και το φορτίο. Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φορτίο σε μαύρη τρύπα και είναι δύσκολο να σχηματιστεί, αλλά στην περίπτωση που η θεωρία παληθευτεί, τότε αυτές οι μαύρες τρύπες θα περιέχουν δύο ορίζοντες και το τι θα γίνεται μέσα σε αυτές θα το δούμε αργότερα. Δηλαδή ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη συλλαμβανόμενη μάζα και ενέργεια. Τέταρτο είδος είναι οι μαύρες τρύπες των Kerr και Newman, οι οποίες έχουν ορίζοντα και ορίζοντα γεγονότα και στατικό όριο που συμπίπτουν σε μια σφαιρική επιφάνεια. Τώρα δημιουργήθηκε μια μαύρη τρύπα, πώς εξελίσσεται από εκεί και πέρα. Όπως είπαμε, αρχίζει και καταδροχίζει οτιδήποτε υπάρχει στη γειτονιά της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς το βαρυτικό της πεδίο. Η κατάρρευση όμως του άστρου μέσα συνεχίζεται, οπότε η ακτίνα μειώνεται συνεχώς και τελικά καταλήγει σε αυτή την ιδιομορφία που είπαμε. Τότε η πυκνότητα της ύλης θεωρείται ότι είναι άπειρη, ο χώρος έχει άπειρη καμπυλότητα και δεν υπάρχει χρόνος.